Γεια σας, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα λογισμικό γονικής επίβλεψης στη συσκευή του γονέα και τη συσκευή του παιδιού. Για να ακολουθήσετε τις οδηγίες, θα πρέπει να έχετε μαζί σας και τις δύο αυτές συσκευές, είτε κινητό είτε τάμπλετ. Στο συγκεκριμένο tutorial θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε το Google Family Link σε συσκευές Android. Προϋπόθεση είναι ο γονέας να έχει ήδη κάποιο λογαριασμό στην Google, δηλαδή ένα email που να λήγει σε at η πρώτη ενέργεια που θα πρέπει να κάνετε είναι να εγκαταστήσετε το Family Link Application στη συσκευή του γονέα. Για να το κάνουμε αυτό, πηγαίνουμε στο Google Play Store App της συσκευής μας, βρίσκουμε την εφαρμογή Google Family Link και πατάμε Install, δηλαδή Εγκατάσταση. Μόλις εγκαταστήσουμε την εφαρμογή στη συσκευή του γονέα, πατάμε Open για να ανοίξει και επιλέγουμε το λογαριασμό του γονέα που θα χειρίζεται τη συσκευή. Το πρώτο που θα μας ρωτήσει είναι αν το παιδί μας έχει λογαριασμό email. Αν δεν έχει, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο παιδικό λογαριασμό Gmail. Δημιουργία νέου παιδικού λογαριασμού Gmail. Για να το κάνουμε, πληκτρολογούμε από τον browser τη διεύθυνση gmail.com και πατάμε το κουμπί Create Account, δηλαδή δημιουργία νέου λογαριασμού, και από τις επιλογές που μας εμφανίζονται, επιλέγουμε For My Child, για να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός ειδικός για παιδί. Στη συνέχεια εμφανίζεται μια οθόνη που μας ενημερώνει ότι ο γονέας θα διαχειρίζεται αυτό το λογαριασμό μέχρι το παιδί να φτάσει την ηλικία των 13 ετών, οπότε και θα μπορεί πλέον να τον διαχειρίζεται μόνο του. Πατάμε το κουμπί Yes Continue για να αποδεχτούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις. Στη συνέχεια συμπληρώνουμε το όνομα και το επίθετο του παιδιού μας και πατάμε Next για να πάμε στην επόμενη οθόνη. Εισάγουμε την ημερομηνία γέννησης και το φύλλο του παιδιού. Μετά μας εμφανίζει κάποια πιθανά email που μπορούμε να επιλέξουμε ή να δημιουργήσουμε το δικό μας. Τέλος, μας ζητάει να επιλέξουμε τον κωδικό του λογαριασμού του παιδιού, όπου θα πρέπει να επιλέξουμε κάποιον ισχυρό κωδικό. Αφού εισάγουμε όλα τα στοιχεία του παιδιού, θα μας ζητήσει να εισάγουμε τον λογαριασμό του γονέα. Αφού εισάγουμε τον λογαριασμό μας και πατήσουμε Next, θα ενημερωθούμε σχετικά με κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τον νέο παιδικό λογαριασμό, που θα είναι πλέον υπό την ευθύνη του γονέα. Θα πρέπει να διαβάσουμε του όρου και τι προποθέσει για τη δημιουργία νέου λογαριασμού και να του αποδεχτούμε. Το επόμενο βήμα θα μα ζητήσει να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε σίγουρα εμεί οι γονεί που φτιάχνουμε ένα νέο λογαριασμό για το παιδί. Οπότε θα πρέπει είτε με το κινητό μα είτε με άλλον τρόπο να το επιβεβαιώσουμε. Θα επιλέξουμε να το επιβεβαιώσουμε με άλλον τρόπο και θα πατήσουμε Choose Another Way. Στο επόμενο βήμα θα μα ζητήσει να εισάγουμε τον κωδικό του λογαριασμού του γονέα που έχουμε δηλώσει για να φτιάξουμε τον παιδικό λογαριασμό. Στην επόμενη οθόνη πατάμε Next και μετά πάλι Next, αφού διαβάσουμε βέβαια όλη την πληροφορία που μας δίνεται για τον καινούριο λογαριασμό του παιδιού. Στο τελευταίο βήμα θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι ο λογαριασμός του γονέα είναι όντως ένας λογαριασμός που ανήκει σε ενήλικα. Για να γίνει αυτό, το Gmail θα μας ζητήσει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία της πιστοτικής μας κάρτας. Κατά τη διαδικασία αυτή, δεν θα χρεωθεί καθόλου η πιστοτική κάρτα, απλά πρέπει να επιβεβαιωθεί με κάποιο επικυρωμένο έγγραφο ότι ο χρήστη με τον λογαριασμό γονέα είναι κάποιο ενήλικα. Όταν τελειώσει αυτό το βήμα, έχει τελειώσει η εγκατάσταση του Family Link στη συσκευή του γονέα και θα πρέπει να το συνδέσουμε τώρα με τη συσκευή του παιδιού. Παίρνουμε τώρα τη συσκευή του παιδιού, όπου θα ενεργοποιήσουμε το Google Family Link. Για να το κάνουμε αυτό, θα μπούμε πάλι στο Google Play Store στη συσκευή του παιδιού. Θα μας ζητήσει να κάνουμε login στο Gmail και αυτή τη φορά θα βάλουμε τα στοιχεία του email του παιδιού. Θα εισάγουμε το email του παιδιού και το password και στη συνέχεια θα μας ζητήσει να επιλέξουμε τον λογαριασμό του γονέα που θα επιβλέπει αυτή τη συσκευή του παιδιού. Επιλέγουμε τον γονέα και θα μας ζητήσει να εισάγουμε τον κωδικό του γονέα και έπειτα πατάμε Next. Θυμηθείτε ότι ακόμα δεν έχουμε δώσει τη συσκευή στο παιδί, αλλά τη χειρίζεται ο γονέας. Στη συνέχεια, μας ενημερώνει ότι το Family Link θα εγκατασταθεί σε αυτή τη συσκευή και πρέπει να αποδεχτούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις. Πατάμε «I agree». Στο επόμενο βήμα, μας ζητά να επιθεωρήσουμε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Παραδείγματο χάρη, στο Google Chrome, έχει επιλεχθεί εκ των προτέρων να μην επιτρέπονται οι ιστοσελίδες που περιέχουν ακατάλληλο περιεχόμενο. Πατάμε Next και μετά πάλι Next και το σύστημα ξεκινά την εγκατάσταση της ενεργοποίησης του Family Link στη συσκευή του παιδιού. Σε αυτό το σημείο θα συνεχίσουμε με την ενεργοποίηση της γονικής επιβλεψης. Πατάμε Next και διαβάζουμε προσεκτικά την ενημερωτική σελίδα σχετικά με την εφαρμογή. Μετά πατάμε Activate this device admin app για να ενεργοποιηθούν οι ελέγχοι. Η συσκευή μας θα μας ενημερώσει στην επόμενη σελίδα ποιες επιπλέον εφαρμογές θα κατέβουν στη συσκευή του παιδιού. Μπορούμε σε αυτό το βήμα να ξεκλικάρουμε όσες εφαρμογές δεν θέλουμε. Στην επόμενη οθόνη μας ενημερώνει για την πολιτική backup. Πατάμε Next και σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη συσκευή στο παιδί μας. Ώρα για να δοκιμάσουμε τις δυνατότητες επίβλεψης που έχουμε σαν γονείς. Ω γονέα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Family Link για να κάνετε ενδεικτικά τα εξή. Να αλλάζετε ορισμένε από τι ρυθμίσει του λογαριασμού Google του παιδιού σα. Να διαχειρίζεστε τι εφαρμογέ του παιδιού σα σε εποπτευόμενε συσκευέ. Αποφασίστε ποιε εφαρμογέ θα μπορεί να κατεβάζει ή να αγοράζει το παιδί σα. Επιτρέψτε ή αποκλείστε εφαρμογέ και αλλάξτε τι άδειε εφαρμογών. Να διαχειρίζεστε τον χρόνο χρήση του παιδιού σα σε εποπτευόμενε συσκευέ. Ορίστε μία ώρα ύπνου ή ημερήσια όρια χρήση και δείτε πόσο χρόνο περνάει το παιδί σα σε συγκεκριμένε εφαρμογέ. Να ελέγχετε την τοποθεσία όπου βρίσκεται η συσκευή Android του παιδιού και να περιορίζετε την πρόσβαση σε περιεχόμενο για ενηλίκου στο Google Play. Πάμε να δούμε πώ θα τα κάνουμε αυτά. Από αριστερά βλέπουμε την οθόνη τη συσκευή του γονέα και από τα δεξιά την οθόνη τη συσκευή του παιδιού. Από το κινητό του γονέα μπαίνουμε στην εφαρμογή Family Link. Το πρώτο πράγμα που θα αντικρίσουμε είναι οι πληροφορίε τη συσκευή ή των συσκευών του παιδιού, αν έχουν οριστεί περισσότερε από μία. Στο δικό μα παράδειγμα, έχουμε ορίσει δύο διαφορετικέ συσκευέ. Επίση, πιο πάνω αριστερά μπορούμε να δούμε το μενού τη εφαρμογή. Πιο κάτω μπορούμε να δούμε πιο λεπτομερώ του ελέγχου που μπορούμε να ασκήσουμε στην ή στι συσκευέ του παιδιού. Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε εντελώ μία ή και όλε τι συσκευέ του παιδιού. Σε αυτή την περίπτωση πατάμε lock είτε σε συγκεκριμένη συσκευή, για παράδειγμα το κινητό του παιδιού, είτε σε όλες τις συσκευές πατώντας lock all. Αν πατήσουμε lock σε συγκεκριμένη συσκευή, όπως θα δείτε στα δεξιά, μαυρίζει η οθόνη του παιδιού και το ενημερώνει ότι η συσκευή του έχει κλειδωθεί από τον γονέα του. Για να την ξεκλειδώσουμε πατάμε unlock και όπως θα δούμε στα δεξιά, το παιδί έχει πάλι τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με τη συσκευή του. Πιο κάτω θα δούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να ελέγξουμε τον χρόνο που δαπανά το παιδί στο κινητό. Έχουμε ορίσει ότι μπορεί το παιδί να είναι περίπου 4 ώρες στο κινητό, αλλά αν αυτό μας φαίνεται πολύ, μπορούμε να μειώσουμε ή ακόμα και να το αυξήσουμε. Όπως θα δείτε, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε από το slider εντελώς το χρονικό όριο ή και να επιλέξουμε μία συσκευή και να μειώσουμε την ώρα. Μόλις μειώσαμε την ώρα, αμέσως απενεργοποιήθηκε η συσκευή του παιδιού, μιας και έχει ξεπεράσει το επιτρεπόμενο χρονικό όριο στη συσκευή αυτή. Μπορούμε επίσης να αλλάξουμε τον εβδομαδιαίο χρονικό προγραμματισμό. Στον εβδομαδιαίο προγραμματισμό μπορούμε να αφαιρέσουμε κάποιες ημέρες ή και να απενεργοποιήσουμε εντελώς τον εβδομαδιαίο χρονικό προγραμματισμό. Μπορούμε επίσης να ορίσουμε ώρες που το παιδί δεν επιτρέπεται να μπαίνει στη συσκευή του, όπως είναι οι βραδινές ώρες ύπνου. Επιλέγουμε από το κινητό του γονέα την επιλογή Downtime και πατάμε Setup για να ρυθμίσουμε τις μέρες και τις ώρες. Στην οθόνη που μας εμφανίζεται επιλέγουμε ποιες μέρες θέλουμε να ισχύει αυτό το ωράριο ύπνου. Βλέπετε εδώ τις μέρες όπου εμείς επιλέγουμε και την Παρασκευή μέσα. Μετά επιλέγουμε τις ώρες. Επιλέγουμε από τις 9 το βράδυ έως τις 8 το πρωί. Βλέπετε ότι η επιλογή μας αμέσως απενεργοποίησε τη συσκευή του παιδιού, γιατί είναι ώρα όπου το παιδί θα έπρεπε να κοιμάται.